Καλό μεσημέρι, κύριε Σοφιανέ. Καλό μεσημέρι. Γεια σας. Λοιπόν, μετά τα χθεσινά, είστε περισσότερο αισιόδοξοι ότι μπορεί να βρεθεί κάποια λύση. Πώς είδατε τη συζήτηση αυτή που έγινε στο Υπουργείο Εσωτερικών? Θα μείνουμε στις δεσμεύσεις του Υπουργού Εσωτερικών, ότι με τα βάση τη συζήτηση που έγινε χθες, που κατατέθηκαν λίγο πολύ γνωστές οι θέσεις των κομμάτων, θα επανέλθει η κυβέρνηση με την δική της πρόταση ώστε να συνεχιστεί η συζήτηση. Αν έχουμε καταλάβει καλά, συγγνώμη που σας διακόπτω, από την προχθεσινή συνέντευξη του Πρωθυπουργού, η κυβέρνηση παρετείται ήδη από την επιστολική ψήφο που ήταν ένας από τους όρους που έθετε το ΚΚΕ, έτσι δεν είναι, ή δεν καταλάβαμε καλά? Επειδή γράφονται, λέγονται πολλά και γίνονται δηλώσεις υπεύθυνες προφανώς και από τον Πρωθυπουργό και από τον Υπουργό Εσωτερικών ή τον εκπρόσωπο τύπου. Ναι. Εμείς καταθέσαμε την πρόταση του κόμματός μας, την οποία, η οποία δεν είναι κάτι καινούριο. Δεν είναι μια πρόταση η οποία διαμορφώθηκε την προηγούμενη εβδομάδα. Από όταν ξεκίνησε η συζήτηση για την ψήφο των Ελλήνων που μένουν στο εξωτερικό, καταθέσαμε μια υπεύθυνη συνεκτική πρόταση, η οποία από τη μια διασφαλίζει το ότι ψηφίζουν άνθρωποι οι οποίοι έχουν σχέση και οι πολιτικοί που ψηφίζουν, για την οποία ψηφίζουν, θα την υποστούν με τον έναν ή τον άλλο τρόπο, και απ' την άλλη να διευκολύνεται στον τόπο διαμονής η ψήφος των Ελλήνων που σπουδάζουν, που δουλεύουν ή που ζουν στο εξωτερικό. Αυτή την πρόταση την καταθέσαμε στην δημόσια συζήτηση από αρχές Σεπτέμβρη με δήλωση του Γενικού Γραμματέα του ΚΚΕ στην επίσκεψή του στη ΔΕΦ. Αυτή την πρόταση, δουλεύοντάς τη ακόμα περισσότερο στη συνέχιση αυτής της συζήτησης που άνοιξε, καταθέσαμε και στην συνάντηση με τον κύριο Μητσοτάκη, ο Γενικός Γραμματέας του ΚΚΕ, και στην χτεσινή, ας την πούμε, διαπαραταξιακή σύσκεψη. Πού υπάρχει διαφωνία? Πού βλέπετε να υπάρχει ακόμα διαφωνία? Εμείς θα θέλαμε να είμαστε προσεκτικοί στις δικές μας θέσεις, πάνω στις οποίες προφανώς γίνεται και η συζήτηση, όπως και με τις θέσεις των άλλων κομμάτων. Εμείς επιμένουμε σε τρεις βασικές κατευθύνσεις που πρέπει να εξασφαλίζονται και να κατεχειρώνονται και συνταγματικά, γιατί γίνεται και συζήτηση για την αναθεώρηση του συντάγματος, για να μην αφήνονται παιδεία, να το πω έτσι, για να παίζουν διάφοροι πονηροί, πονηρές σκέψεις. Πρώτα απ' όλα, η ύπαρξη οικονομικού συμφέροντος με φορολογικές υποχρεώσεις του κόσμου που ψηφίζει στην Ελλάδα, όπως και του κόσμου που ψηφίζει και, ναι, δεν μην τα ξαναλέμε, μας τα είχε πει ο κύριος Παπαδόπουλος. Επειδή λοιπόν τα αυτά ξέρετε, στη βάση αυτή εμείς συζητάμε και στη βάση αυτή δεν μπαίνουμε σε ένα παρεδόση, να το πω έτσι. Εμείς αυτό που θέλουμε να καταλάβουμε είναι αν μετά τη χθεσινή συζήτηση το ΚΚΕ εκτιμά ότι υπάρχουν ακόμα προοπτικές συμφωνίες, ή αν από αυτά που ακούσατε εκτιμά ότι τελικώς δεν θα υπάρξει συμφωνία. Οι προοπτικές συμφωνίας διαμορφώνονται με βάση δηλώσεις που υπάρχουν, οι οποίες όμως πρέπει να αποτυπωθούν και στο προτινόμενο νομοσχέδιο από την κυβέρνηση. Δεν έδωσε δηλαδή κάποιες διαβεβαιώσεις εκεί ο Υπουργός, οι δύο Υπουργοί που ήταν παρόντες? Ο Πρωθυπουργός πρώτα απ' όλα έχει δηλώσει ότι συζητά την ταυτοπρόσωπη ψήφο, η οποία για μας είναι βασική θέση. Ο Υπουργός Εσωτερικών αναφέρθηκε στην ύπαρξη οικονομικών δεσμών μέσω του αφημί στην χώρα, και το όριο, το οποίο είναι και λογικό νομίζω, δεν είναι κάτι το οποίο το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας βάζει, λογική το βάζει 30 χρόνια με βάση το αναχρονιστικό δίκαιο του αίματος που υπάρχει στη χώρα μας για να καθορίζεται η ηθαγένεια. Δεν μπορεί, επειδή κάποιος είχε παππού, γιαγιά και ζει 50-60 χρόνια, 40 χρόνια στο εξωτερικό, να ψηφίζει χωρίς να έχει καμιά, να το πω έτσι, παρουσία ή οποιαδήποτε σχέση με την πατρίδα μας. Υπάρχει θέμα συνταγματικότητας, γιατί ακούμε από το ΣΥΡΙΖΑ διάφορες τέτοιες θεωρίες, ότι αν διαχωρίσεις, λέει, τους Έλληνες στα 30 χρόνια, ας πούμε, και ο άλλος θα είναι στα 50 χρόνια και αυτός δικαίωμα, και δεν μπορείς να διαχωρίσεις την ψήφο στα δύο. Πρέπει να θωρακιστούν αυτές οι προϋποθέσεις για την ψήφο των Ελλήνων που διαμένουν στο εξωτερικό και με στο Σύνταγμα. Και πόσο μάλλον όταν το άρθρο 54 είναι σε αναθεώρηση. Ναι, και από ό,τι μάθαμε χθες, κρατείται μέχρι να ολοκληρωθούν οι διαβουλεύσεις μεταξύ των κομμάτων. Δεν ήμασταν θετικοί στο κράτημα, με την έννοια ότι γίνεται μια συζήτηση, επίσημη συζήτηση γίνεται, δεν γίνεται σε κλειστές πόρτες, και στο Υπουργείο Εσωτερικών και στη Βουλή, γύρω από το πώς θωρακίζονται προϋποθέσεις τις οποίες συζητούν αυτή τη στιγμή σε σχέση με την ψήφο των Ελλήνων που μένουν στο εξωτερικό. Άρα
μπορούσε να γίνει συζήτηση και στη διαδικασία αναθεώρησης του άρθρου 54. Ούτως ή άλλως η τελική ψηφοφορία θα γίνει τελευταία και εφόσον υπάρξει συμφωνία. Άρα είμαστε στη Βουλή όποτε έρθει. Εμείς έχουμε καταθέσει μια υπεύθυνη, συνεκτική και απόλυτα λογική πρόταση και με τη βάση αυτής της πρότασης θα τοποθετηθούμε και θα στηρίξουμε ή θα απορρίψουμε την όποια πρόταση φέρει η κυβέρνηση. Μάλιστα. Αλλά αυτή μας η πρόταση, σας το ξαναλέω, η δική μας λογική δεν είναι πάμε να παζαρέψουμε κάτι. Πάμε με αυτή μας την πρόταση η οποία πατάει καλά στα πόδια της και μπορεί να εξασφαλίσει. Μήπως θα έπρεπε να βρεθεί κάτι για να μην αναγκάζουμε τον κόσμο να ταξιδεύει δεκάδες, εκατοντάδες χιλιόμετρα για να ψηφίσει. Κάτι, δεν καταλαβαίνω. Η αυτοπρόσωπη ψήφο στα προξενία, στις πρεσβείες, σε εκλογικά κέντρα, πέρα από προξενία, μπορεί να υπάρχουν και εκλογικά κέντρα. Ναι. Όταν υπάρχει ένα αριθμό. Εκλογικά κέντρα σε εξωτερικό. Ναι. Και, εν πάση περιπτώσει, κάποιο πρέπει να ταξιδέψει να, και κάπου. Δηλαδή, τι να πω, δεν μπορεί να είναι η κάλπη στο σπίτι του καθενό. Αυτό συμβαίνει και στην Ελλάδα, νομίζω. Μάλιστα. Κύριε Σαφιανέ, σας ευχαριστούμε πολύ για την πληροφόρηση που μας δώσατε. Καλό μεσημέρι.